Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με τη δίωξη του Τζακ Χάνινγκ, θα ήθελα να διευκρινίσω ορισμένα σημεία που αφορούν στην εταιρεία Χελάσνετ, η οποία τελεί υπό τον έλεγχό μου. Πράγματι, ο Τζακ Χάνινγκ ανέλαβε το έτο 2015 τεχνικό διευθυντή του δικτύου μα για χρονικό διάστημα 12 μηνών, καθώ αναζητήσαμε ένα στέλεχο διεθνώ αναγνωρισμένο και με την κατάλληλη εμπειρία στα τηλεοπτικά δίκτυα τη διεθνού αγορά με σκοπό να ενισχύσει την προσπάθειά μα για τη δημιουργία μια πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα τηλεοπτική πλατφόρμα. Καθ' όλη τη διάρκεια τη συνεργασία μα, ο συγκεκριμένο δεν είχε καμία απολύτω πρόσβαση και πολύ περισσότερο επιρροή στο περιεχόμενο των εκπομπών του δικτύου. Εάν συνδέεται τη συγκεκριμένη ή κάποια άλλη χρονική στιγμή με άλλε πιθανόν παράνομε δραστηριότητε εκτό εταιρεία και του δικτύου μα, τότε αυτό είναι θέμα αποκλειστικά των αρμόδιων διοκτικών αρχών, οι οποίε πρέπει να το διερευνήσουν. Από την πλευρά μα, οφείλουμε να διαβεβαιώσουμε με τρόπο απόλυτο και κατηγορηματικό ότι το δίκτυό από την έναρξη τη λειτουργία του έω σήμερα, ουδέποτε είχε οποιαδήποτε φιλορωσική τάση και επιρροή. Προ απόδειξη ενημερώνουμε του πάντε ότι τα αρχεία των εκπομπών και των τηλεοπτικών δελτίων των καναλιών μα είναι στη διάθεση όποιο επιθυμεί να σχηματίσει πρωτογενή γνώμη και άποψη. Ένα σημαντικό παράδειγμα αρκεί για να πείσει Όλα μα τα κανάλια από την πρώτη στιγμή υπήρξαν σταθερά στο πλευρό του Οικουμενικού Πατριαρχείου με πληθώρα ρεπορτάζ και ερευνών, το οποίο είναι γνωστό ότι βρίσκεται επί χρόνια σε έντονη αντιπαράθεση με το Πατριαρχείο τη Μόσχα. Επιπρόσθετα, ο Οικουμενικό Πατριάρχη κ. κύριος, κύριος Βαρθολομέο έχει φιλοξενηθεί πολύ συχνά στο δίκτυό μα, είτε με αφορμή την οργάνωση φιλανθρωπιών και αποστολών στην Κωνσταντινούπολη, είτε στη δημοσιογραφική κάλυψη για σημαντικά γεγονότα τη Μητρό Εκκλησία και του Ελληνισμού τη πόλη. Όσον αφορά τι πρόσφατε τραγικέ εξελίξει, από την πρώτη στιγμή καταδικάσαμε απροσχημάτιστα την εισβολή τη Ρωσία στην Ουκρανία, υπερασπίζοντα ταυτόχρονα την ειρήνη και την ελευθερία του Ουκρανικού λαού. Ω ότι η σχέση του με τον Κωνσταντίν Μαλοφέεφ, ουδέποτε επηρέασε ή πολύ περισσότερο καθοδήγησε την δημιουργία και την περαιτέρω πολιτική του δικτύου, ούτε την προσέγγιση των ενημερωτικών εκπομπών και των δελτίων μα. Ήταν μια σχέση καθαρά προσωπική με αμοιβαία εκτίμηση και σεβασμό, η οποία επιπροσθέτω έχει λήξει προπολού. Με εκτίμηση, Γιάννη Καραγιόργη.